το επόμενο στο Κυριακό. Στην Αθήνα πραγματοποιείται το δεύτερο βαλκανικό πρωτάθλημα Γουσού Κουμφού. Έχουμε τη χαρά η σχολή μας να συμμετάσχει όπως συμμετείχε και στο πρώτο που έγινε πέρσι στην Τουρκία με 6 αθλητές. Συγκεκριμένα με το Λαμπάδα τον Κώστα, την Κωνσταντινίδου την Κατερίνα, την Παπαστοπούλου την Ηλιάνα, το Σκανδάλι τον Αργύρι, το Βασίλη τον Μελά και το Δεδεμπίλη τον Κώστα. Είναι οι αθλητές οι οποίοι προκρίθηκαν τον προηγούμενο μήνα, πήραν την πρόκριση από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που εδεξήθηκε τον προηγούμενο μήνα. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στα Άνω Λιώσα, στο κλειστό των βαρέων αθλημάτων. Και θα συμμετάσχουν, από ό,τι είδα στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, σε 10 χώρες. Από ό,τι θυμάμαι τώρα θα είναι η Τουρκία, Βοσνία, Ζεγοβίνη, θα είναι τα Σκόπια, η Βουλγαρία και πάρα πολλοί αθλητές από την Ελλάδα. Ευελπιστούμε να γίνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, εξίσου καλό όπως το περσινό στην Τουρκία. Και οι αθλητές μας να πάνε καλά. Αυτό ευχόμαστε και πιστεύω θα πάνε καλά πραγματικά. Αν συγκρίνω από τη δική μας σχολή, νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά, όπως και από ό,τι βλέπω και άλλες σχολές που ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες. Οι πολεμικές τέχνες, θα μιλήσω λίγο ιδιαίτερα για το κουμφού, δηλαδή επειδή κουμφού κάνω. Τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά αυτά που προσφέρουν και ειδικά στα νέα παιδιά. Ένα από τα σημαντικότερα είναι ότι μαθαίνουν την πειθαρχία και την είσοδό τους σε ένα κομμάτι υγιές του αθλητισμού. Και θεωρώ και ότι η συνδρομή στα σωματεία είναι πάρα πολύ μικρή σε συγκρίση με αυτά που προσφέρουν οι σχολές πολεμικών τεχνών. Προσκαλώ τον κόσμο να δοκιμάσει σε κάποια σχολή πολεμικών τεχνών, να ψάξει να βρει μια καλή σχολή πολεμικών τεχνών, να δοκιμάσει να κάνει κάποια μαθήματα δοκιμαστικά. Λόγω της κρίσης να υπάρχει πιο μειωμένη συμμετοχή μελών. Έτσι. Αλλά πιστεύω ότι αυτοί που πραγματικά θέλουν να κάνουν θα βρούμε τον τρόπο όλοι μας να βοηθήσουμε να το κάνουν αυτό που θέλουν, αυτό που αγαπάνε. Έτσι.